Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα, το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένης αγυνεύσας, φιλάνθρωπε δόξασι. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενη στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Για τρεις λόγους, Κυρίως, ο Πανάγαθος Θεός δεν εκπληρώνει τις επιθυμίες μας και παραχωρεί τις δοκιμασίες στη ζωή μας, λέει ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόβου. Με τη χάρη του Θεού εξετάζουμε και ερμηνεύουμε και σχολιάζουμε το κατά δύναμη αυτό το πολύ ωραίο πνευματικό βιβλίο, που μας εισάγει έτσι στην πνευματική ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ποιοι είναι αυτοί οι τρεις λόγοι που έχουμε θλίψεις και δοκιμασίες στη ζωή μας? Πρώτον, για να συναισθανθούμε, λέει ο Άγιος, την αδυναμία μας, να αποδεσμευθούμε από την αυτάρκειά μας και την εγωιστική αυτοπεποίθησή μας και να αναθέσουμε με ταπείνωση κάθε ελπίδα μας σε Εκείνο. Επομένως, το πρώτο είναι για να ταπεινωθούμε, να πάψει αυτή η διάθεση, έτσι, της αυτονόμησης, να πάψει η αυτοπεποίθηση, η αίσθηση ότι μπορούμε μόνοι μας, η αίσθηση της αυτάρκειας, ο εγωισμός. Επομένως, η πρώτη αιτία των θλίψεων είναι ο εγωισμός. Είναι η ιδέα ότι μπορούμε μόνοι μας να το κάνουμε. Και ο Θεός θέλει να μας βοηθήσει να ταπεινωθούμε για να ζητάμε τη βοήθειά Του, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Ζούμε σε μία πλάνη όταν νομίζουμε ότι μόνοι μας μπορούμε να υπάρξουμε και να ευτυχήσουμε και να θεωθούμε. Αυτό που μας το σφύριξε στον Παράδεισο ο διάβολος, ότι αν του κάνουμε υπακοή και φάμε από το δέντρο αυτό, το απαγορευμένο καρπό, από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, δεν θα έχουμε ανάγκη τον Θεό, αλλά θα μπορούμε μόνοι μας να γίνουμε θεοί. Έσεστε ως θεοί. Και σήμερα αυτή η ιδέα κυκλοφορεί πάρα πολύ με το ένδυμα της επιστήμης. Και περνάει και στα νέα παιδιά η ιδέα ότι με τη γνώση, με την επιστημονική γνώση, ο άνθρωπος είναι παντοδύναμος, δεν έχει ανάγκη του Θεού. Μπορεί να τα κάνει όλα μέσω της γνώσης, μέσω της επιστήμης, μέσω της τεχνολογίας. Είναι το αρχαίο ψέμα. Για να μας βοηθήσει λοιπόν ο Θεός να φύγουμε από αυτό το ψέμα, ότι μπορούμε μόνοι μας, με τις δυνάμεις μας, με το μυαλό μας, με τα μπράτσα μας, με την επιστήμη μας, με τη γνώση να πετύχουμε την ευτυχία μας και τη θέωσή μας, μας δίνει τις θλίψεις, μας δίνει τις δοκιμασίες, μέσα στις οποίες τι αποδεικνύεται? Η μεγάλη μας αδυναμία. Ένα ελάχιστο, έτσι, να πάει στον εγκέφαλό μας, μία κεντρική και παραλύει και φαίνεται εκεί ποια είναι η δύναμή μας και οι γιατροί σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Δεύτερος λόγος που ο Θεός επιτρέπει τις θλίψεις
και δεν εκπληρώνει τα αιτήματά μας, είναι για να μας ασκήσει στην καρτερία και στην υπομονή, η οποία φέρνει πολύ πνευματικό καρπό στην ψυχή. Όταν ο άνθρωπος υπομένει, τότε μπορεί να καρποφορήσει. Όπως είπε ο Κύριος εκεί στην παραβολή του σπορέως, ο καλός ο σπόρος, λέει, που έπεσε, ο σπόρος είναι καλός βέβαια, είναι ο λόγος του Θεού, αλλά που έπεσε στην καλή γη, αυτός, λέει, καρποφορεί εν 30, εν 60, εν 100. Και αυτοί οι άνθρωποι με την καλή γη είναι οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι, οι οποίοι, λέει ο Κύριος, τι κάνουν, καρποφορούσιν εν υπομονή. Αυτό το εν υπομονή, λοιπόν, πρέπει να το μάθουμε. Και για να το μάθουμε, θα πρέπει να δεχθούμε τις θλίψεις που μας δίνει ο Θεός. Μέσω των θλίψεων, μέσω των δοκιμασιών, ο άνθρωπος μαθαίνει να υπομένει. Γιατί μέσα σε αυτή την κατάσταση που βλέπει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι, αναγκαστικά τι θα κάνει, θα μάθει να υπομένει. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, «Πάσαν χαράν υγείσαστε αδελφοί, όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλης». Να είστε χαρούμενοι, λέει, όταν πέσετε σε οποιοδήποτε πειρασμό. Γινώσκοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονή. Η δοκιμασία που υφίσταστε, και μάλιστα όταν αυτή η δοκιμασία οφείλεται στην πίστη. Δοκιμαζόμαστε γιατί πιστεύουμε στον Χριστό ότι είναι ο Θεός ο αληθινός. Και οι άλλοι μας χλεβάζουν, μας ειρωνεύονται, μας επιτίθενται, μας λένε τι είναι αυτά που κάνετε, είστε φανατικοί, είστε ακραίοι, δεν πάτε όπως πάει ο πολύς ο κόσμος. Γιατί θέλετε να ξεχωρίζετε, γιατί δεν συνεργάζεστε μαζί μας. Και εμείς καλοί άνθρωποι είμαστε και εμείς πιστεύουμε. Αλλά στην πράξη δεν πιστεύουν. Αυτά που κάνουν δείχνουν ότι δεν εμπιστεύονται τη ζωή τους στο Θεό. Να χαίρεστε όταν λοιπόν δοκιμάζεστε, και μάλιστα εξαιτίας της πίστεώς σας, γινώσκοντες ότι το δοκίμιο ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονή. Όσο δοκιμάζεστε, και μάλιστα για την πίστη σας, τόσο προχωράτε στην υπομονή. Η δε υπομονή έργων τέλειων εχέτω, ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι εν μηδενή λυπόμενοι. Και να προσπαθείτε μέσα στην υπομονή να γίνεστε όλο και πιο τέλειοι. Και την υπομονή σας να την κάνετε όσο γίνεται με τελειότερο τρόπο, χωρίς γογγισμό, χωρίς γκρίνια, χωρίς να τα βάζετε με το Θεό ή με τους άλλους ανθρώπους. Δεύτερος λόγος λοιπόν των θλίψεων είναι η υπομονή, για να μάθουμε την υπομονή, έτσι ώστε να καρποφορήσουμε τις αρετές. Και τρίτος λόγος, λέει ο Άγιος Δημήτριος, που ο Θεός παραχωρεί ως πάνσοφος και αλάθητος γιατρός της λήψης, είναι για να απομακρύνει το νου και την καρδιά μας από τη λατρεία των υλικών πραγμάτων, από την εχμαλωσία της γης, και να μας οθήσει στην αναζήτηση του ουρανού και των αιωνίων αγαθών. Επειδή κολλάμε στα υγιεινά, στα υλικά, ξεχνιόμαστε, μας παρασέρουν οι μέρημνες, η απάτη του πλούτου και της μάταιης δόξας του κόσμου, παραχωρεί ο Θεός κάποιες λήψεις ώστε να μας ξυπνήσει και να μας ξεκολλήσει από αυτά τα υγιεινά. Το γάρ παραυτίκα ελαφρών της λήψεως ημών, καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν, αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν, μη σκοπούν τον ημών τα βλεπόμενα, αλλά τα μη βλεπόμενα. Οι θλίψεις που παραχωρεί ο Θεός είναι πάντοτε ελαφρές. Και όπως θα μας πει πάλι ο Απόστολος, είναι πάντοτε μέσα στις δυνατότητές μας, στις δυνάμεις μας. Δεν αφήνει ο Θεός να πειραστούμε παραπάνω από όσο αντέχουμε. Η υπομονή στις λήψεις, αιώνιο βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν. Έτσι ώστε να μην σκοπεύουμε, να μην στοχεύουμε στα πρόσκαιρα, στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα, στα αιώνια.
Ο τρίτος λόγος λοιπόν που παραχωρεί ο Θεός τις λήψεις και τις δοκιμασίες είναι για να ξεκολλάμε από τα γήινα και να σκεφτόμαστε τα ουράνια. Να μην ξεχνάμε τον προορισμό μας που είναι η Βασιλεία του Θεού. Αν δεν υπήρχαν οι θλίψεις και είχαμε συνεχώς εδώ αυτή την άνεση, την ξενιασιά, θα πέφταμε στην αμέλεια, θα πέφταμε στη ραθυμία και θα πέφταμε στον ηλιστικό τρόπο ζωής, στην πλήρη ταύτισή μας με το πρόσκαιρο, με το χώμα, με την ύλη και τις ειδονές και τη μάτη δόξα του κόσμου. Ακούστε πώς τώρα και η Αγία Γραφή πάλι όλα αυτά που είπαμε τα επιβεβαιώνει, καθώς και οι Άγιοι Πατέρες. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του: «Τη υπερβολή των αποκαλύψεων ή να μη υπεραίρομαι, εδόθημη σκόλοπ στη σαρκή, άγγελος Σατάν ή να με κολαφίζει ή να μη υπεραίρομαι». Επειδή λέει ο Θεός με έκανε ένα πλήθος αποκαλύψεων, όπως γνωρίζουμε, ο Απόστολος Παύλος ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού. Δηλαδή πήγε στον Παράδεισο, πήγε όπου τον πήγε ο Θεός, δεν ξέρουμε ακριβώς, και ο ίδιος δεν μπορούσε να μας πει. Άκουσα, λέει, άρρητα ρήματα. Δεν μπορώ να σας πω τι άκουσα. Γιατί είδε τον Θεό και άκουσε τον Θεό, αλλά δεν μπορείς να περιγράψεις τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι άκτιστος. Και δεν έχουμε γλώσσα για να περιγράψουμε το άκτιστο. Η γλώσσα μας, οι λέξεις που έχουμε, είναι και αυτές κτιστές, είναι φτιαχτές. Και δεν μπορεί να περιγράψει το άκτιστο, το αδημιούργητο. Για να μην λοιπόν υπερηφανεύομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, τι λέει, μου δόθηκε σκόλοπ στη σαρκή. Μου δόθηκε, λέει, ένα αγκάθι, αυτό θα πει σκόλοπας, στη σάρκα, στο σώμα. Άγγελος Σατάν, ένας άγγελος του Σατανά, για να με κολαφίζει, να με γρονθοκοπεί και να με ταλαιπωρεί ή να μην υπεραίρομαι, για να μην φουσκώνω και νομίζω ότι είμαι κάτι. Υπερ τούτου τρεις τον Κύριον παρεκάλεσα ή να αποστεί απ' εμού. Και γι' αυτό το πράγμα παρακάλεσα τρεις φορές, λέει, τον Κύριο να μου την απομακρύνει αυτή τη δοκιμασία. Τώρα τι ήταν αυτός ο σκόλοπας, άλλοι λένε ότι ήταν μία αρρώστια. Άλλοι, μεταξύ των οποίων και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει ότι ήταν οι δυσκολίες που είχε από τους ανθρώπους που του επιτίθεντο και τον εμπόδιζαν στο ιεραποστολικό του έργο. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι του έφεραν δυσκολίες στην ιεραποστολή. Και αυτοί ακριβώς οι άνθρωποι ήταν ένα σκόλοπας. Και μάλιστα πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι ήταν μέσα από το περιβάλλον του Αποστόλου. Όπως και ο Κύριος μέσα στους 12 είχε και έναν προδότη, τον Ιούδα. Τρεις τον Κύριο παρακάλεσα. Παρακάλεσα τρεις φορές και ήρικέ μη. Αρκήσει η χάρις μου. Σου αρκεί η χάρις μου. Η γάρ δυναμής μου εν ασθενία τελειούται. Η δύναμής μου φαίνεται ολοένα και τελειότερη μέσα στην ανθρώπινη αδυναμία. Βλέπετε, ο Θεός δεν έχει καθόλου ανάγκη τις δικές μας δυνάμεις. Ούτε τα μπράτσα μας, ούτε το μυαλό μας, ούτε τα χρήματά μας. Δεν ξέρω τι άλλο που μπορούμε να του δώσουμε, να τον υπηρετήσουμε. Δεν έχει ανάγκη ο Χριστός μας τίποτα. Και αποδεικνύει ότι δεν έχει τίποτα, γιατί νικάει, ενώ εμείς είμαστε σε εσχάτη αδυναμία, σε εσχάτη, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, κακομοιριά. Βλέπετε, η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει δύναμη, κοσμική δύναμη, όπως έχει ο Πάπας, η αίρεση. Ούτε χρήματα έχουμε, πάντα φτωχοί είμαστε, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ούτε μεγαθύρια φτιάχνουμε, όπως έχει ο Πάπας. Ούτε βιομηχανίες έχουμε. Ο Πάπας έχει και πολεμικές βιομηχανίες, έχει και τράπεζα, που τη λέει Τράπεζα του Αγίου Πνεύματος. Και λύνει και δένει παγκοσμίως ο Πάπας. Είναι πολύ ισχυρός κοσμικός
παράγοντας που επηρεάζει τις παγκόσμιες εξελίξεις. Γι' αυτό όλοι οι μεγάλοι θέλουν να τα έχουν καλά με τον Πάπα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι έτσι. Είναι ταπεινωμένη. Είναι βρισμένη. Είναι φτισμένη, θα λέγαμε, από όλους. Κι όμως μέσα εκεί είναι ο Θεός. Μέσα στη δική μας την αδυναμία, εκεί λειτουργεί ο Θεός. Και μάλιστα, πρόσφατα διάβασα μία αποκάλυψη που έκανε ο Θεός, για να δούμε πόσο αγαπάει ο Θεός τους ανθρώπους, σε μία γυναίκα προτεστάντισσα, δηλαδή αιρετική, η οποία όμως είχε μία γνήσια αναζήτηση του Θεού. Αυτή λοιπόν η γυναίκα είδε ένα όραμα. Δεν ήταν στον ύπνο της, ήταν μεταξύ ύπνου και ξύπνιου. Είδε έναν που οι παπικοί τον έχουν για Άγιο, τον Φραγκίσκο της Ασίζης, εσύ τον έχετε ακούσει, ο οποίος συνοδευόταν από ένα σεβάσμιο λευκοφόρο, έτσι γέροντα, καμπούρι σκυφτό. Αυτή η γυναίκα αναρωτιόταν ποια είναι η αληθινή εκκλησία, γιατί ήξερε την εκκλησία τη δική της, ας πούμε, την προτεσταντική, ήξερε και την παπική εκκλησία, τους Ρωμαιοκαθολικούς με τον Πάπα, ήξερε και τους Ορθοδόξους. Και λέει, ποια να είναι η αληθινή εκκλησία. Και βλέπει αυτό το όραμα και βλέπει αυτόν τον υποτιθέμενο Άγιο, δεν είναι Άγιος, για τους παπικούς είναι Άγιος, τον Φραγκίσκο της Ασίζης, μαζί με αυτόν τον γέροντα. Και τι της λέει αυτός ο υποτιθέμενος Άγιος, της λέει, αναρωτιέσαι ποια είναι η αληθινή εκκλησία. Είναι αυτή στην οποία ανήκει εκείνος. Και της δείχνει το γέροντα που ήταν δίπλα του, αυτό τον καμπούρι, το σεβάσμιο γέροντα. Και αυτή η εκκλησία είναι ακλόνητη και δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Αυτός ήταν Ορθόδοξος, αλλά αυτή δεν ήξερε ποιος είναι. Και εκεί τέλειωσε το όραμα. Και πώς ο Θεός τα οικονόμησε τα πράγματα. Και αυτή η γυναίκα, έτσι, είχε έναν Ορθόδοξο εργάτη και αυτός, πως είχε ένα βιβλίο, αν θυμάμαι καλά, με εικόνες, και το πήρε και αυτή, το είδε και είδε αυτό το γέροντα και λέει, ποιος είναι αυτός ο γέροντας, εγώ αυτόν είδα στο όραμα. Και της λέει, αυτός ήταν Ρώσος Ορθόδοξος, είναι ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Της εμφανίστηκε δηλαδή ο Άγιος Σεραφείμ, δεν είπε τίποτα εκείνος. Της μίλησε ο δικός τους υποτιθέμενος Άγιος, ο Φραγκίσκος Ασίζης, και της είπε, εκεί είναι η αληθινή εκκλησία, στους Ορθοδόξους δηλαδή. Βλέπετε, λοιπόν, ο Θεός θέλει έτσι να είμαστε ταπεινωμένοι, να είμαστε ταπεινοί, γιατί η δύναμή Του εν ασθενή ατελειούται και φανερώνεται. Παρόλες τις κακομοιριές μας, τα λάθη μας, ο Θεός υπάρχει μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Προσέξτε το αυτό, πουθενά άλλου. Η αληθινή εκκλησία, και το είπε ένας ο οποίος θεωρείται Άγιος, είπαμε, αλλά δεν γίνει Άγιος, από τους Ρωμαιοκαθολικούς, ο Φραγκίσκος Ασίζης. Το αποκάλυψε δηλαδή ο Θεός. Για να δούμε και πόσο αγαπάει ο Θεός όλους, και τους ετερόδοξους και τους απίστους, όλους τους αγαπάει και προσπαθεί να τους φέρει στην αληθινή εκκλησία. Και λέει ο Απόστολος, ήδη σταούν μάλλον καυχήσομαι εν τες ασθενείες μου. Και εγώ λοιπόν, λέει, με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση θα καυχηθώ, όχι για τη δύναμή μου, ούτε για τις αρετές μου, ούτε για τα χαρίσματά μου, γιατί αυτά είναι δώρα του Θεού και δεν είναι δικά μου, αλλά για τις ασθένειές μου. Δηλαδή, για τις θλίψεις που παραχωρεί ο Θεός να υπομένω με γλυκύτητα για χάρη Του. Ή να επισκηνώσει επ' εμέ η δύναμη του Χριστού. Θα καυχόμαι λοιπόν για τις ασθένειές μου, έτσι ώστε να παραμένω σε ταπεινοφροσύνη για να κατοικήσει μέσα μου η δύναμη του Χριστού. Γιατί η δύναμη του Χριστού κατασκηνώνει στους ταπεινόφρονες και όχι στους υπερήφανους. Έτσι λοιπόν, για να είμαστε ταπεινοί, για να φύγει ο εγωισμός. Θυμάστε, ο πρώτος λόγος των θλίψεων είναι που έχουμε εγωισμό και κινδυνεύουμε από την πιο μεγάλη αμαρτία που υπάρχει, που είναι η υπερηφάνεια, κάθε στιγμή. Και ο Θεός, ο καλός μας Θεός, που θέλει να μας σώσει,
δίνει θλίψεις για να μην υπερερώμεθα. Και μάλιστα όσο περισσότερο κανείς προχωράει και παίρνει τα δώρα του Θεού, ζει με τη χάρη του Θεού έτσι πνευματικές καταστάσεις, προχωράει στον πνευματικό αγώνα, τόσο έρχονται και θλίψεις για να μην υψηλοφρονεί. Λέει πάλι τώρα ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του καθολική επιστολή, «Αγαπητοί», λέει, «μην ξενίζεστε, μην παραξενεύεστε, τι εν ημίν πυρώσει προς πειρασμόν ημίν γινωμένη, για τη φλόγα και το κάψιμο που σας προκαλούν οι διάφορες θλίψεις και δυσκολίες». Γιατί βέβαια δυσκολευόμαστε στις θλίψεις, σαν να καιγόμαστε. Μην ξενίζεστε, ως ξένου ή μη συμβαίνοντος, σαν να σας συμβαίνει κάτι παράξενο και να λέτε, καλά, γιατί μου συμβαίνουν αυτά. Μην το λες αυτό. «Αλλά καθώ κοινωνείτε της του Χριστού παθήμαση, χαίρετε». Αλλά αντίθετα τι να κάνετε? Να χαίρεστε γιατί συμμετέχετε στα παθήματα του Χριστού με τις θλίψεις και τους διωγμούς που υφίσταστε προς χάρη Του. Ο Κύριος πώς πέρασε την επίγεια ζωή Του? Μέσα σε θλίψεις, σε κακοπάθειες, σε διωγμούς. Και τι δεν Του λέγανε οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς? Και πόσο δεν Το συκοφάντησαν? Είναι φάγος και εινοπότης, φίλος των πορνών, των αμαρτωλών, των τελωνών. Είναι αρχηγός των δαιμών. Φοβόμαστε, και μάλιστα γιατί συμμετέχουμε σε αυτά τα παθήματα του Χριστού, μοιάζουμε στον Χριστό. Γι' αυτό και πρέπει είναι και εν τη αποκαλύψη αγαλλιόμενοι. Να χαίρεστε με απερίγραπτη αγαλίαση ακόμα περισσότερο, γιατί αν είναι Θεού. Γι' αυτό λέμε ευγνωμοσύνη την ψυχή μου. Ανάλογα με το πλήρω στον 93, εν το κόσμο, λέει, θλίψη να έξετε. Έτσι ο Κύριος προειδοποιεί και ενθαρρύνει. Να δίνει και τη λύση. Η θλίψη, αυτό, θα σας πω και μία ιστορία. Νομίζουν μερικοί ότι χωρίς σταυρό, αλλά ποιος παραγόταν, ο εικόνι ήταν η θλίψη του σταυρό. Σήκωνε κάποιος σταυρό. Είχε, κύριε Επιφάνιος ο Θεοδωρόπουλος, είχε τη θλίψη του ένα σταυρό. Και ήταν γεμάτη σταυρού. Από όλα τα και στην πλούς φρουρός. Περνούσε και ερεύνησε μέσα στην κοινή πάρτου. Περιχαρίσα και αρχίζει τους άλλους από το αλλά ίσα από τους κοινούσε. Και να μην να τους βάλει στον νόμο του. Συνέχισε την ταλαιπωρία αυτή και επί την πολλία τον βάζει στον νόμο του, του λέει, αυτόν θα πάρω. Για κοίταξε τους. Γυρίζοντας από εδώ και από εκεί και τον ξανάβαλε στον νόμο του. Έκανε τον κύκλο δικό, τον οποίον είχε από... Νόμιζες ότι είναι βαρύς, γιατί που δοκίμασες βαρύτερος, κατάλαβες ότι γιατί ο Θεός ούκαι άσυ ημάς πειρά. Δεν μας αφήνει ο Θεός να σηκώσουμε θλίψεις και πειρασμούς παραπάνω από τη δύναμή μας. Όλοι λοιπόν οι άνθρωποι σηκώνουν σταυρούς. Αλλά κι αν κάποιος δεν σηκώνει, μη λησμονείται αυτό το οποίο είπε ο Θεός. Απέλαβες εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Απέλαβες. Έχει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ολόκληρο λόγο
γιατί είπε απέλαβες και δεν είπε έλαβες. Κοιτάξτε πόσο ωραία παρατήρηση κάνει ο πατήρ Επιφάνιος Ερωθεοδωρόπουλος. Δεν είπε έλαβες, δηλαδή πήρες, αλλά απέλαβες. Τι θα πει απέλαβες? Πήρες πίσω, σου επιστράφηκαν. Ανάλογα δηλαδή με το τι θα κάνεις, αυτό και θα απολαύσεις. Έκανες καλά έργα, θα απολαύσεις. Θα πάρεις πίσω αυτά τα καλά έργα που έκανες. Πώς θα τα πάρεις? Με τη Βασιλεία του Θεού. Έκανες κακά έργα, θα τα πάρεις πίσω. Πώς? Με την αιώνια κόλαση. Γι' αυτό δεν του λέει έλαβες, απέλαβες. Πολλοί άνθρωποι σήμερα που δεν ζουν σωστά, ούτε έχουν καμιά σχέση με την Εκκλησία και δεν έχουν κανένα πρόβλημα, καμιά δυσκολία. Και άλλοι χριστιανοί που αγωνίζονται και εκκλησιάζονται και εξομολογούνται και προσπαθούν, έχουν πάρα πολλές δυσκολίες και πειρασμούς και διωγμούς. Και κάποιοι σκανδαλίζονται και λέει, καλά, εσύ πας κάθε στιγμή στην Εκκλησία και όλα σου πάνε ανάποδα. Ο άλλος που δεν πάει ποτέ και όλα του πάνε μια χαρά. Μήπως είναι καλύτερα λοιπόν να μην πηγαίνουμε στην Εκκλησία, να μην είμαστε και τόσο πολύ κοντά στο Θεό? Θα απολαύσουμε αυτά τα οποία σπήραμε. Ως σπήρει τούτο και θερίσει. Τι κάνει όμως ο καλός Θεός? Είναι δίκαιος ο Θεός. Όταν λοιπόν δει κάποιον αμαρτωλό, αμετανόητο, που δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει, δεν του δίνει εδώ τις θλίψεις και τις δοκιμασίες που θα πρέπει να απολαύσει εξαιτίας των κακών του έργων, αλλά τι κάνει? Του δίνει τα καλά τα οποία του χρωστάει, γιατί και αυτός που είναι κακός εδώ στη γη έχει και κάποια καλά. Τον πληρώνει λοιπόν ο Θεός εδώ. Οπότε στην άλλη ζωή τι έχει να πάρει? Μόνο τα κακά. Την απόλαυση για αυτά τα κακά που έκανε εδώ και δεν τιμωρήθηκε εδώ, δεν πήρε τίποτε ανταπόδοση εδώ για τα κακά. Ο καλός πάλι που πάει στην Εκκλησία και λοιπά, δεν είναι τελείως καλός, δεν έχει και αυτός κάποιες αμαρτίες, σίγουρα έχει. Τι κάνει τότε ο καλός Θεός? Αυτές τις αμαρτίες που έχει κάνει τον βάζει να τις πληρώσει εδώ, του δίνει δοκιμασίες, οπότε ξεχρεώνει εδώ. Και τι του μένουνε? Μόνο τα καλά, τα οποία θα τα απολαύσει στην άλλη ζωή. Θα πληρωθεί γι' αυτά στην άλλη ζωή. Βλέπετε πόσο δίκαιος είναι ο Θεός. Και εμείς ξενιζόμαστε και παραξενευόμαστε και ξενιζόμαστε και λέμε, γιατί αυτός τόσο καλός είναι και υποφέρει. Μα ακριβώς αυτό είναι το καλό που υποφέρει. Γιατί δεν είναι τελείως καλός. Ποιος είναι τέλειος? Κανένας. Όλοι έχουμε αμαρτίες, έστω και μικρές. Αυτές λοιπόν τις λίγες αμαρτίες τις ξεχρεώνει εδώ με την υπομονή που κάνει στις λήψεις. Και τι του μένουν? Του μένουν μόνο τα καλά που έχει κάνει και για τα οποία θα πληρωθεί στην άλλη ζωή. Επομένως, να θυμόμαστε αυτό το απέλαβες. Θα απολαύσουμε είτε τα καλά είτε τα κακά που κάναμε. Ο Θεός λοιπόν είναι δίκαιος και γι' αυτό παραχωρεί μερικές φορές οι δίκαιοι να δυστυχούν εδώ στη γη και οι άδικοι να ευτυχούν. Αλλά όχι πάντα, προσέξτε, γιατί αν ήταν πάντα ατιμόρυτο το κακό εδώ στη γη, θα έλεγαν όλοι, δεν συμφέρει να είσαι καλός. Μερικές φορές συμβαίνει αυτό, αλλά και πολλές φορές τη βλέπουμε να τιμωρούνται και εδώ οι κακοί. Κάποια στιγμή της ζωής τους, ενώ τους πηγαίνουν όλα καλά, κάποια στιγμή δεν τους πάνε όλα καλά, τα χάνουν όλα. Και την υγεία τους και τα πλούτη τους και την τιμή που τους δίνει ο κόσμος κλπ. Και απ' την άλλη, αυτοί που είναι καλοί δεν δυστυχούν πάντα. Έχουμε και καλούς που περνάνε καλά και σε αυτή τη γη. Για να παρακινούμαστε κι εμείς, έτσι που έχουμε μία έτσι μικρή και θα λέγαμε λίγο ανθρώπινη, λίγο κοσμική δικαιοσύνη και να πούμε, συμφέρει να είσαι και καλός. Να, αυτός είναι καλός και του πάνε όλα καλά. Όχι πάντα, αλλά μερικές φορές γίνεται. Και αυτός απολαμβάνει και εδώ τα καλά του Θεού και φυσικά και στην άλλη ζωή.
Για να μην λοιπόν και εμείς διστάζουμε στο καλό, δίνει ο Θεός και τέτοιες περιπτώσεις. Όπως ας πούμε ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ ήταν καλός, δίκαιος. Και ο Θεός τον ευλογούσε και στη ζωή αυτή. Και φυσικά και τώρα είναι εκεί που είναι και μετέχει στη μακαριότητα του Θεού. Έχουμε όμως και τον Ιώβ, ο οποίος τα είχε όλα, ήταν δίκαιος, άμεμπτος και απολάμβανε τα αγαθά του Θεού. Κάποια στιγμή όμως τα έχασε όλα. Και εκεί παραχώρησε ο Θεός τη δοκιμασία, όχι γιατί ήταν αμαρτωλός ο Ιώβ, όχι, αλλά γιατί. Για να γίνει πρότυπο σε εμάς μετανοίας, πρότυπο υπομονής. Να μας διδάξει με την υπομονή Του και να μας διδάξει να μην γογγίζουμε ποτέ. Οι πάσχοντες κατά το θέλημα του Θεού, λέει πάλι ο Άγιος Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του καθολική επιστολή, ως πιστό κτίστη παρατιθέστοσαν τας ψυχάς αυτών εν αγαθοποιία. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Άμα το κάνουμε αυτό, δεν θα στενοχωριόμαστε ποτέ και για τίποτα. Αυτοί, λέει, που πάσχουν κατά το θέλημα του Θεού, γιατί το θέλει ο Θεός, ας παραθέτουν και ας εμπιστεύονται τις ψυχές τους στον Θεό, φροντίζοντας παράλληλα να πράττουν το αγαθό. Γιατί, λέει, πάσχουν κατά το θέλημα του Θεού. Μπορείς να πάσχεις και να μην φταίει ο Θεός και να φταίεις εσύ, βεβαιότατα. Όταν πέφτεις στην αμαρτία, ανοίγεις τους πειρασμούς και τους επιτρέπεις να έρθουν επάνω σου. Γιατί τα οψόνια της αμαρτίας τι είναι, θάνατος. Αφήνεσαι λοιπόν και επιτρέπεις τον εαυτό σου να αμαρτήσει, να θυμώσει, να παρεκτραπεί με οποιοδήποτε τρόπο, θα σου έρθουν αμέσως οι θλίψεις. Αλλά μην πεις ότι φταίει ο Θεός, εσύ φταίς. Γιατί αφέθηκες στις θλίψεις, στις αμαρτίες. Αν όμως εσύ ζεις όπως θέλει ο Θεός και σου έρθουν δοκιμασίες, γιατί το θέλει ο Θεός όπως ήρθαν στον Ιώβ, άφησε τα πάντα στον Θεό. Άφησε όλη σου τη ζωή εκεί. Και μη λες γιατί. Ο ταπεινός άνθρωπος και σε αυτή την περίπτωση τι λέει, για τις αμαρτίες μου. Μπορεί να μην βλέπει κάτι συγκεκριμένο, γιατί έχει εξομολογηθεί, έχει μετανοήσει και δεν βρίσκει ίσως κάτι στη συνείδησή του. Παρ' όλα αυτά δεν τα βάζει με το Θεό, αλλά λέει κάτι θα έχω κάνει, ίσως κάπου να υπερηφανεύτηκα ή να θέλει ο Θεός να με φυλάξει από κάποια αμαρτία που θα έκανα αν δεν με ερχόντουσαν οι θλίψεις και μου δίνει αυτές τις θλίψεις. Οπότε δόξασε ο Θεός. Γιατί προσέξτε, λέει κάτι ωραίο ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής. Γιατί, λέει, στέλνονται από τον Θεό οι θλίψεις και λέει για τρεις λόγους. Πρώτον, για την εξάλληψη αμαρτημάτων που έχουν ήδη γίνει. Κάθε παράβαση και παρακοή έλαβε ένδικο μισθαποδοσία. Για να σβήσει η παράβαση και η παρακοή πρέπει να υποστείς την δίκαιη παιδαγωγία, παύλα τιμωρία του Θεού. Για να σβήσει λοιπόν η αμαρτία, παραχωρεί ο Θεός να έρθει μια θλίψη. Όπως έχουμε πει το παράδειγμα από τον Άγιο Εφραίμ. Ο Άγιος Εφραίμ ήταν μέγας πατέρας της Εκκλησίας, είναι μέγας πατέρας, αγιότατος. Κι όμως παραχώρησε ο Θεός κάποτε να μπει άδικα στη φυλακή. Κάποιος τον συκοφάντησε και παραπονέθηκε στο Θεό. «Γιατί, Κύριε, αφού ξέρεις ότι είναι άδικο, γιατί το επέτρεψες?» Και του λέει ο Θεός, «Βεβαίως, το γνωρίζω ότι άδικα είσαι στη φυλακή. Θυμάσαι όμως πριν 3 χρόνια που το ζωντανό σου έφυγε από εκεί που το είχες δέσει, προφανώς από δική σου αμέλεια, πήγε στους ξένους κήπους και τα έκανε όλα νοκάτω, έκανε ζημιά. Για εκείνο το λάθος σου πληρώνεις τώρα αυτό». Βλέπετε, ο Άγιος μπορεί και να το έχει ξεχάσει. Θα πεις ο Θεός, γιατί δεν το κάνει αμέσως, δεν μας τιμωρεί αμέσως και αφήγει να περάσει 6 μήνες, 1 χρόνος, 3 χρόνια.
για να μας δώσει καιρό μετανοίας. Ο Θεός είναι μακρόθυμος. Όταν δει λοιπόν ότι μετανοείς, δεν έρχονται οι συνέπειες, η ένδικος μισθαποδοσία, ή έρχεται πολύ πολύ μειωμένη. Αν όμως δεν μετανοήσεις, έρχεται κανονικότατα. Βλέπετε όλοι σήμερα, δυστυχώς, αυτοί οι άνθρωποι που αμαρτάνουν σαρκικά, νομίζουν ότι θα μείνουν ατιμόρυτοι έτσι για πάντα. Ομοφιλόφιλοι και λοιπά, δεν θα είναι για πάντα. Κάποια στιγμή θα έρθει η ένδικος μισθαποδοσία. Τώρα βρίζουν, βλασφημούν, ασεβούν με άγιες εικόνες. Βλέπουμε στις παρελάσεις των ομοφιλοφίλων και χλεβάζουν και διαπομπεύουν, πώς να πούμε, βεβηλώνουν τις άγιες εικόνες. Εσχρότατα πράγματα και λες τι γίνεται, καλά ο Θεός πώς τους ανέχεται. Τους δίνει χρόνο μετανοίας, τους αγαπάει. Αλλά κάποια στιγμή αν δεν μετανοήσουν, φοβερό αστροπελέκι θα έρθει, φοβερό. Μακάρι όλοι να μετανοήσουν αυτοί και να μην τους έρθει. Αλλά είναι νόμος του Θεού. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί από μόνοι τους ανοίγονται στον πειρασμό, στον διάβολο. Όταν ασεβείς μπροστά στον Θεό, χλεβάζεις τις Άγιες εικόνες, ο διάβολος σε κυριεύει. Και ο διάβολος δεν είναι ποτέ φίλος. Ποτέ δεν γίνεται φίλος του ανθρώπου. Ας κάνει το φίλο, είναι πάντα ανθρωποκτόνος και θα σε περιποιηθεί καταλλήλως. Όσο περισσότερα δικαιώματα του δίνεις, τόσο βαρύτερα θα σε χτυπήσει κάτω. Η μία αιτία λοιπόν είναι για να ξεχρεώσουμε προηγούμενες αμαρτίες. Γι' αυτό ποτέ μη λες γιατί μου ήρθε. Έχεις την απάντηση, γιατί σίγουρα έχω κάνει αμαρτίες. Για βάλε, πόσα χρόνια ζούσες μακριά από το Θεό. Στα νιάτα σου, πόσες αμαρτίες έχεις κάνει. Πολλές τις έχεις ξεχάσει. Λοιπόν, δεν είναι δίκιο τώρα λίγο να υποφέρεις? Ο δεύτερος λόγος, λέει ο Άγιος Μάξιμος, που δίνει ο Θεός τις θλίψεις, είναι για να τους εμποδίσουν οι θλίψεις από αμαρτήματα που πρόκειται να γίνουν στο μέλλον. Είναι σαν ένας φραγμός. Πώς βάζουμε ένα φράχτη ή πώς βάζουμε τα καγκελάκια στο κρεβατάκι του μωρού. Το βάζουμε ένα φράχτη για να το εμποδίσουμε να μην φύγει και πέσει κάτω και χτυπήσει και λοιπά και πάθει κακό. Έτσι και ο Θεός μας βάζει ένα φράχτη. Δίνει μια αναπηρία, δίνει μια αρρώστια. Γιατί σε βλέπει ότι είσαι πολύ αδύναμος και σίγουρα θα πέσεις. Οπότε σου δίνει μια ανυμπόρια για να μην πέσεις. Και ο τρίτος λόγος είναι για δοκιμασία, για να φανερωθεί ποιος είσαι, αν είσαι πράγματι του Θεού ή όχι. Όπως αυτό συνέβη στον Ιώβ. Ο Ιώβ ήταν δίκαιος κατά πάντα. Και το έλεγε ο Θεός στον διάβολο, βλέπεις, λέει, το παιδί μου τον Ιώβ. Και τι είπε ο διάβολος, ο εξυπνάκιας? Ναι, λέει, επειδή του τα δίνεις όλα εύκολα και καλά, γι' αυτό είναι καλός. Για δώσ' τον μου λίγο, να τον περιποιηθώ εγώ. Και λέει ο Θεός, πάρ' τον. Αλλά δεν θα πειράξεις την ψυχή του. Του βάζει όρια. Ο Θεός στις δοκιμασίες που παραχωρεί να μας έρθουν μέσω του διαβόλου, ή των οργάνων του διαβόλου, των κακών ανθρώπων, βάζει πάντα όρια. Δεν τους αφήνει ανεξέλεκτους. Αν άφηνε ανεξέλεκτο το διάβολο, θα μας είχε σκοτώσει όλους από την πρώτη στιγμή. Μας δοκιμάζει λοιπόν για να φανεί αν είμαστε όντως ενάρετοι ή όχι. Αυτοί είναι οι τρεις λόγοι. Είτε λοιπόν ξεχρεώνουμε αμαρτίες, είτε προφυλασσόμαστε από μελλοντικές αμαρτίες, είτε δοκιμαζόμαστε, οπότε τι. Εφόσον υπομείνουμε, μετά παίρνουμε και στεφάνι και μισθό. Όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, κάνουμε καταθέσεις στον ουρανό. Γι' αυτό παραχωρεί ο Θεός τους πειρασμούς. Για να αυξηθεί και ο πνευματικός μας πλούτος στον ουρανό. Όσες θλίψεις λοιπόν υπομείνεις, πώς όμως? Με ευγνωμοσύνη και με δοξολογία προς τον Θεό, τόσο περισσότερο θα
απολαύσεις παρηγοριές ουράνιες. Γι' αυτό να θυμάστε, έχεις θλίψη, πειρασμό, πόνο, δοκιμασία, αρρώστια, οτιδήποτε. Πες δόξαση ο Θεός, μη λες τίποτα άλλο. Δόξαση ο Θεός να λες. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που με επισκέφτηκες, γιατί η θλίψη είναι επίσκεψη Θεού. Όν αγαπά Κύριος, τι λέει, παιδεύει, παιδαγωγή, αυτό που αγαπάει. Δηλαδή η θλίψη είναι απόδειξη ότι ο Θεός μας αγαπάει, μας νοιάζεται, μας θεωρεί παιδιά Του, γνήσια παιδιά Του και όχι νόθα, όχι παραπέδια με τα οποία δεν ασχολείται, αλλά γνήσια αληθινά παιδιά Του με τα οποία ασχολείται και θέλει να μας κάνει καλύτερους και να μας οδηγήσει στη Βασιλεία Του. Μακάριος ανήρ ως υπομένει πειρασμόν, θα μας πει πάλι ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφός. Είσαι μακάριος όταν υπομένεις τον πειρασμό. Έχεις πειρασμό, δέχτηκες την επίσκεψη του Θεού. Υπέμεινες τον πειρασμό, γίνεσαι μακάριος. Ότι δόκιμος γενόμενος λείψεται τον στέφανον της ζωής. Ον επιγγείλατο ο Κύριος της αγαπός είναι Αυτόν. Αυτός που υπομένει με καρτερία και πίστη την δοκιμασία των θλίψεων, αυτός αναδεικνύεται εκλεκτός και δοκιμασμένος ενώπιον του Θεού και θα λάβει ως αμοιβή του το ένδοξο στεφάνι της αιώνιας ζωής, το οποίο υποσχέθηκε ο Κύριος σε εκείνον που τον αγαπούν. Ένα μόνο να προσέχεις. Μη βάζεις μόνος σου τον εαυτό σου σε πειρασμό. Μην υποκύπτεις στις ειδονές της σάρκας, στη φιλιδονία, στη φιλοδοξία, στη φιλαργυρία, στα πάθη σου. Τότε δεν είναι ο Θεός που σου φέρνει τον πόνο και τις θλίψεις, μόνος σου. Βλέπετε σήμερα οι άνθρωποι είναι γεμάτοι αρρώστιες, ψυχολογικές, ψυχοσωματικές, έχουν άγχος και το άγχος κάπου ξεσπάει. Άλλος παθαίνει καρκίνο, άλλος εγκεφαλικό, άλλος υπέρταση, άλλος διάτρηση στομάχου, άλλος ευερέθη στο έντερο, χίλια δυο. Φταίει ο Θεός για αυτά? Όχι, εσύ φταίς. Γιατί αφήνεσαι στο άγχος. Τι είναι το άγχος? Το αποτέλεσμα της απιστίας. Αυτό είναι το άγχος. Δεν έχεις πίστη. Τι θα πει δεν έχεις πίστη? Δεν εμπιστεύεσαι τον Θεό. Τα λόγια του Θεού. Τι λέει ο Θεός? Έχω μετρήσει, λέει, και τις τρίχες της κεφαλής σου. Που σημαίνει τι? Γνωρίζω τα πάντα για σένα και φροντίζω για τα πάντα. Ένας που αγχώνεται το πιστεύει αυτό? Δεν το πιστεύει. Σου λέει, άμα δεν δουλέψω, πώς θα φάω, ποιος θα με ταΐσει? Βλέπεις την απιστία. Μα ο Θεός σου λέει, έχω μετρήσει και τις τρίχες σου και δεν θα σου δώσει ένα πιάτο φαΐ να φας? Κάνε εσύ το ένα που είπε ο Θεός να κάνουμε και όλα τα άλλα θα τα κάνω εγώ, είπε ο Θεός. Τι είπε ο Θεός να κάνουμε? Να ζητάμε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και όλα τα άλλα, λέει, θα σας τα προσθέσω εγώ. Γνωρίζω ανθρώπους που δεν έχουν δουλέψει ούτε μια μέρα στη ζωή τους. Δεν έχουν κάνει ούτε ένα μεροκάμα του. Και δεν τους έλειψε ποτέ τίποτα. Και φαγητό είχανε και χρήματα είχανε πάντοτε. Και παραπάνω από όσο χρειαζόντουσαν. Γιατί? Γιατί φρόντιζαν να κάνουν συνέχεια αυτό το ένα που είπε ο Θεός. Να ζητάνε τη Βασιλεία του Θεού. Εσύ που θέλεις να δουλεύεις στο μαγκονοπήγαδο και να λιώνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και να κάνεις και δύο και τρεις δουλειές. Ανοησία σου, να μην πω άλλη κουβέντα. Αφού δεν πιστεύεις στον Χριστό, δούλευε. Σαν το σκυλί. Το επιλέγεις. Γιατί είσαι άπιστος. Ή το λιγότερο, ολιγόπιστος. Βλέπετε. Μη λες όμως ότι σε πειράζει ο Θεός και σε βάζει σε δοκιμασίες. Μόνος σου μπαίνεις σε δοκιμασίες για την απιστία σου. Να τι λέει πάλι ο Άγιος Ιάκωβος. Μη δεις, λέει, πειραζόμενος λεγέτο ότι από Θεού πειράζομαι. Κανείς που πειράζεται από τα εσωτερικά του πάθη
και τις αδυναμίες του και δελεάζεται προς την αμαρτία και υποκύπτει στα πάθη. Ποτέ αυτός να μην λέει ότι από τον Θεό υφίσταμαι αυτόν τον αμαρτωλό πειρασμό. Αυτό είναι βλασφημία. Ο γάρ Θεός απείραστος εστί κακόν, πειράζει δε αυτός ουδένα. Είναι φοβερά ύβρις εναντίον του Αγίου Θεού να λες ότι με πειράζει ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι δυνατόν ποτέ να πειράξει άνθρωπο και να το βάλει στην αμαρτία και στο κακό. Ποτέ δεν στέλνει πειρασμό για να αμαρτήσεις, για να σε σπρώξεις την αμαρτία. Έκαστος πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας. Καθένας δελεάζεται και παρακινείται προς το κακό από τη δική του κακή επιθυμία. Εξελκόμενος και δελεαζόμενος. Προσέξτε και αυτά τα δύο, τις δύο αυτές μετοχές. Εξελκόμενος, δηλαδή παρασυρώμενος, τον τραβάει η αμαρτία, τα πάθη του. Όπως το βόδι τραβάει το αλέτρι και το σέρνει με όλη τη δύναμη, έτσι μας σέρνει ο πονηρός και τα πάθη μας. Και δελεαζόμενος. Και συνάμα με δόλωμα την αμαρτωλή ειδονή, τρέχουμε στην αμαρτία. Και μετά έχουμε τις οδυνηρές συνέπειες της αμαρτίας. Τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φθορά και το θάνατο. Είπαμε οι θλίψεις είναι αναγκαίες. Γιατί όμως είναι αναγκαίες οι θλίψεις? Δεν γίνεται να μην περάσουμε θλίψεις? Δεν γίνεται. Ο ίδιος ο Κύριος μας το είπε. Δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Μόνο μέσα από τις θλίψεις θα περάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί αυτό? Κοιτάξτε πώς το λέει ξεκάθαρα ο Άγιος Σημεών, ο μεταφραστής. Όπως ένα ρούχο που μολύθηκε σε βάθος από λάσπη και ακαθαρσίες, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να καθαριστεί παρά μόνο με πολύ νερό και πολλές πιέσεις. Έτσι και ο χιτώνας της ψυχής που μολύθηκε από το βούρκο της αμαρτίας και τις ακαθαρσίες των αμαρτωλών παθών, δεν μπορεί αλλιώς να καθαριστεί παρά μόνο με πολλά δάκρυα και υπομονή στους πειρασμούς, στις θλίψεις. Οι νοικοκυρές όλες γνωρίζετε ότι τα ρούχα πότε καθαρίζονται? Όχι τόσο όταν απλώς τα βάζουμε στο νερό με το σαπούνι, όσο όταν τα στίβουμε, όταν τα συνθλίβουμε, τότε φεύγει η βρωμιά. Έτσι και η ψυχή μας που έχει ποτίσει από τη λάσπη και την ακαθαρσία της αμαρτίας, πρέπει να συνθλιβεί, να μπει σε αυτό το πλυντήριο του Θεού που είναι οι θλίψεις. Δεν γίνεται λοιπόν να περάσουμε στη Βασιλεία του Θεού χωρίς αυτές τις θλίψεις. Και όσο βαρύτερες θλίψεις και δοκιμασίες περάσουμε, και μάλιστα για την πίστη μας, τόσο και το βάρος της δόξας που μας περιμένει θα είναι μεγαλύτερο, λέει και ο Άγιος Ισίδωρος, ο Πιλουσιώτης. Εγώ όσους φιλώ, ελέγχω και παιδεύω, λέει στην Αποκάλυψη ο Κύριος. Όσους εάν φιλώ, όσους αγαπώ, τους ελέγχω για τα σφάλματά τους και τους παιδαγωγώ για την πνευματική τους μόρφωση. Βλέπετε πόσες φορές ο Κύριος μέσα από την Αγία Γραφή μας λέει «Μες τις λήψεις κρύβομαι εγώ». Ό,τι και αν σου έρχεται, που δεν φταίς εσύ, γιατί δελεάζεται την αμαρτία, ό,τι και αν σου έρχεται απ' έξω, μα σοκοφαντία είναι, μα διωγμός είναι, μα αδικία είναι, οτιδήποτε, ύβρις, ακόμα και σωματικές κακώσεις από τους άλλους. Εγώ είμαι από πίσω. Εγώ κρύβομαι. Η αγάπη μου το κάνει. Όσους εάν φιλώ, ελέγχω και παιδεύω, παιδαγωγώ. Μη στενοχωριέσαι. Είναι απόδειξη ότι σε αγαπώ. Γι' αυτό κάποιοι ενάρετοι άνθρωποι, όταν περνούσε η μέρα και δεν είχαν μία θλίψη, μία δοκιμασία, λέγανε πω σήμερα δεν έχουμε μισθό.
Δεν πήραμε μισθό σήμερα. Δεν πήγε καλά η μέρα σήμερα. Ενώ ο κοσμικός άνθρωπος τι λέει? Α, σήμερα ήταν ωραία μέρα. Δεν με έβρισε κανένας. Όλα πήγανε ρολόι. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν σε επισκέφθηκε ο Κύριος. Ο Κύριος σε επισκέπτεται με τις θλίψεις. Κοιτάξτε και τι λέει και στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα. Στη Σοφία Σιράχ. Τέκνον, παιδάκι μου δηλαδή, μιλάει ο Θεός σε εμάς. Ή προσέρχει δουλεύειν Κυρίω Θεό, εάν προσήλθες για να δουλέψεις τον Κύριο το Θεό σου, ετοίμασον την ψυχή σου εις πειρασμόν. Να ετοιμάσεις τον εαυτό σου για διάφορες δοκιμασίες. Αν είσαι αληθινά διατεθειμένος να υπηρετήσεις τον Θεό. Και όλοι μας λεγόμαστε χριστιανοί, δηλαδή μιμητέ του Χριστού, υπηρέτε του Χριστού, δούλοι, όπως το λέμε στην Αγία μας Εκκλησία, μεταλαμβάνει, βαπτίζεται, στέφεται ο δούλος του Θεού, τη δούλη του Θεού, δεν λέμε. Δούλος τι σημαίνει? Υπηρέτης. Υπηρετείς τον Κύριο, να είσαι έτοιμος να υπομείνεις πειρασμούς και δοκιμασίες. Γιατί ο Κύριος, προσέξτε, είναι πάντοτε οδιοκόμενος. Γιατί θα μου πείτε? Γιατί υπάρχει ο αντίδικος, ο αντικείμενος και υπερερώμενος, ο διάβολος, ο οποίος με τα όργανα του συνεχώς από την πρώτη στιγμή που έπεσε μέχρι τώρα καταδιώκει τον Κύριο και αυτούς που τον ακολουθούν. Μπήκες στο στρατόπεδο του Κυρίου, θα έχεις κι εσύ μερίδιο στο διωγμό που υφίσταται ο Κύριος και όλοι όσοι ανήκουν σε Αυτόν. Και είναι τιμή σου να διώκεσαι γιατί είσαι στο στρατόπεδο του Χριστού. Παν ο εάν επαχθήσει, λέει πάλι στη Σοφία Σιράχ, δέξε, δηλαδή κάθε πειρασμό και δύσκολη περίσταση που θα ξεσπάσει επάνω σου, δέξου τα με υπομονή. Και εναλλάγμαση ταπεινώσεώ σου μακροθύμισον. Και στις μεταπτώσεις και στις εναλλαγές των θλίψεών σου δείξε μακροθυμία. Πολλές φορές λέμε, μα τι γίνεται? Δεν πέρασε, δεν τέλειωσε σχεδόν η μία θλίψη και πέσαμε σε άλλη θλίψη. Αλλάζουν οι θλίψεις. Ο διάβολος προσπαθεί να μας απελπίσει, να μας καταβάλει, όπως με τον Ιώβ. Στην αρχή του πήρε την περιουσία του. Του πήρε τα ζώα του, σκοτώθηκαν τα ζώα του κλπ. Μετά τα παιδιά του. Δεν πρόφτασε να ξανασάνει λίγο από τη μία θλίψη, του ήρθε άλλη. Και όταν συμβαίνει αυτό, λέει, να μακροθυμείς. Μη λες, Θεέ μου, δεν θα σταματήσει αυτό. Το ένα πίσω απ' το άλλο, μη το πεις αυτό. Εναλλάγμαση ταπεινώσεώ σου μακροθύμισον. Πάνω στις εναλλαγές των θλίψεων εσύ να δείχνεις μακροθυμία. Ότι εν πυρή δοκιμάζεται χρυσός και άνθρωποι δεκτοί εν καμίνο ταπεινώσεως. Γιατί όπως συμβαίνει με το χρυσό που καθαρίζεται πώς? Μέσα στη φωτιά. Έτσι και οι άνθρωποι γίνονται δεκτοί ενώπιον του Κυρίου, πότε? Όταν είναι καθαροί. Αλλά πώς καθαρίζεσαι? Όπως ο χρυσός, μέσα στη φωτιά, διαμέσου της καμίνου των θλίψεων. Αλλιώς δεν μπορείς να παρασταθείς μπροστά στο Θεό, γεμάτος βρωμιές και σκουριές. Όταν βγάζουμε το χρυσάφι από τη γη, ξέρετε, δεν είναι καθαρό, έχει οξύδια, σκουριές, βρωμιές κλπ. Τι κάνουν για να το καθαρίσουν? Το ρίχνουν στη φωτιά, στο καμίνι. Καίγονται τα πάντα και μένει καθαρός χρυσός. Έτσι και εμείς. Για να γίνουμε καθαροί, θα πρέπει να περάσουμε μέσα από τη φωτιά των θλίψεων. Και ένα τελευταίο στη Σοφία Σολομώντος. Σοφίαν γάρ και παιδείαν ο εξουθενών ταλέπορος. Όποιος δεν τα καταλάβει αυτά που μας λέει ο Θεός,
είναι ταλέπορος. Και γιατί είναι ταλέπορος? Γιατί όταν θα του σύμπουν, γιατί σε όλους θα έρθουν οι θλίψεις, αυτός τι θα κάνει? Θα εξουθενώσει και θα καταφρονήσει τη σοφία του Θεού. Και θα πει, τι Θεός είναι αυτός? Δεν υπάρχει Θεός. Αυτό είναι πολύ μεγάλη βλασφημία. Ποτέ μην το πείτε. Πώς λένε μερικοί εξυπνάκηδες, πού είναι ο Θεός? Λέει, δεν υπάρχει Θεός. Γιατί επιτρέπει τα παιδιά στην Αφρική να πεθαίνουν? Μεγάλη βλασφημία αυτή. Η δική μας η κακή αυτή που πεθαίνουν τα παιδιά και όχι ο Θεός. Και αν παραχωρεί ο Θεός να πεθαίνουν κάποια παιδιά, αυτό το παραχωρεί για να τα σώσει, για να τα βάλει στη Βασιλεία Του, στον Παράδεισο. Αλλά το λένε αυτό οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στον Παράδεισο, πιστεύουν μόνο σε αυτή τη γη. Και σου λέει, δεν έχουμε τίποτα άλλο, να ζήσουν εδώ πολλά χρόνια τα παιδιά. Και τι έγινε? Και να πάνε στην αιώνια κόλαση μετά. Εκείνος λοιπόν που εξουθενώνει τη σοφία και την παιδεία του Θεού, αυτός είναι ταλέπορος και δυστυχής. Και καινή η ελπής αυτών και η κόπη ανόνιτη και άχρηστα τα έργα αυτών. Και δεν έχουν πλέον ελπίδα αυτοί οι άνθρωποι. Και η κόπη τους είναι ανόνιτη, δηλαδή χωρίς όφελος. Και άχρηστα τα έργα τους. Βλέπετε, σκοτώνονται οι άνθρωποι σήμερα. Γιατί? Για να φτιάξουν τη ζωή καλύτερη, λέει. Να δούμε μια άσπρη μέρα. Να κάνουμε έτσι τη ζωή μας πιο εύκολη, πιο άνετη, το κράτος μας πιο οργανωμένο. Και νομίζουμε ότι αυτό είναι η ευτυχία και αυτός είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Άχρηστα. Και έρχεται ένα εγκεφαλικό, έρχεται ένα έφραγμα και αυτός που αγωνιζόταν και σκοτωνόταν, φαρδής πλατής στο νοσοκομείο ή στο νεκροτομείο. Πού πήγαν οι κόποι του αυτοί και γιατί τα έκανε όλα αυτά? Ανόνιτα, ανώφελα, τσάμπα. Αν όλη αυτή την ενεργητικότητά του την έδινε για να καλλιεργήσει την ταπείνωση, να ελεήσει τους άλλους ανθρώπους, να κηρύξει το Λόγο του Θεού, να προσευχηθεί προπάντων για όλους τους ανθρώπους, πόσο περισσότερο θα ωφελούσε και τους άλλους και τον εαυτό του. Και δεν θα ήταν άχρηστα τα έργα του. Αλλά επειδή δεν πιστεύει στον Θεό και στην παιδεία, στην παιδαγωγία του Θεού και στη σοφία του Θεού, γι' αυτό λειτουργεί ως ένας κοσμικός άνθρωπος. Και σου λέει, ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε, ό,τι γλεντήσουμε, όσο γίνεται να καλοπεράσουμε εδώ στη γη, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και αγωνίζεται και σκοτώνεται για να φτιάξει τη ζωή του καλύτερη, την εδώ ζωή. Και τα έργα του άχρηστα και ανόνιτα. Και βεβαίως μετά πού θα πάει? Όχι βέβαια εκεί που δεν αγάπησε ποτέ, δηλαδή στον Χριστό. Γιατί για να πας στη Βασιλεία του Θεού δεν είναι θέμα τύχης. Άντε να τύχει να πάω κι εγώ εκεί πέρα. Είναι θέμα αγάπης. Αν αγαπάς τον Χριστό εδώ στη γη, θα είσαι και μετά το θάνατό σου μαζί του στη Βασιλεία του. Αν δεν τον αγάπησες εδώ, πώς θα πας μετά? Και αν πας με το ζόρι να σε πάει ο Άγγελος, θα πεις, τι σχέση έχω εδώ εγώ με αυτόν τον Κύριο εδώ? Δεν τον γνωρίζω, γιατί δεν τον αγάπησε ποτέ. Και θα του είναι αφόρητος ο Παράδεισος. Ο Θεός να μην το δώσει λοιπόν για κανέναν αυτό, να αγαπήσουμε την παιδεία του Θεού, να μην γονίζουμε στις θλίψεις, να δοξάζουμε τον Θεό στις θλίψεις, γιατί είναι, είπαμε, επίσκεψη Θεού και είτε εξοφλούμε αμαρτίες, είτε προφυλασσόμαστε από μέλουσες αμαρτίες, είτε κάνουμε ουράνιες καταθέσεις, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος. Σταματώ εδώ και αν θέλει ο Θεός θα ολοκληρώσουμε την άλλη φορά, γιατί είναι μεγάλο αυτό το θέμα και βλέπετε ότι είναι πολύ αναγκαίο να επιμείνουμε σε αυτό για να ξεκαθαρίσουμε τη μεγάλη ωφέλεια που φέρνουν οι θλίψεις στη ζωή μας και πόσο πρέπει να αλλάξει η στάση μας απέναντί τους. Έρχεται ο Θεός στο σπίτι μας, στην ψυχή μας, στην καρδιά μας και εμείς αντί να του λέμε ευχαριστώ, τα βάζουμε μαζί του. Πολύ μεγάλη αχαριστία, πολύ μεγάλη αγνωμοσύνη.
Θέλει κάποιος ίσως κάτι να ρωτήσει, να συζητήσουμε κάτι. Ορίστε. Πρώτα η Αναστασία. Λέγεται. Όταν έχουμε πόνο για κάποιο λόγο υγείας, είναι καλό να πρέπει να αλλάξουμε το ψυχονό. Ή μήπως πρέπει να κάνουμε μια υπομονή, κάνει καλό στην ψυχή μας, να κάνουμε υπομονή ή υπομονισμό. Θα ρωτάμε το πνευματικό μας, αν έχουμε πόνο πρέπει να παίρνουμε αμέσως παυσίπονο, ανάλογα με τις δυνάμεις. Άλλος μπορεί να το αντέχει λίγο για άσκηση, άλλος μπορεί να μην το αντέχει. Θα ρωτάς το πνευματικό, για να μην έχεις και υπερηφάνεια, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους, να πάρω αμέσως ντεπών, έτσι κάνω υπομονή, είμαι πιο καλός. Βλέπετε, γι' αυτό θέλει πάντα ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με ευλογία. Στο θέμα της άσκησης. Κάτι άλλο. Λίγο πιο δυνατά, δεν σας ακούω. Δεν άκουσα. Δεν ακούγεσαι. Πώς αντιμετωπίζουμε έναν άνθρωπο που έχει πειρασμό εκείνος και δοκιμάζεται ο άλλος άνθρωπος. Να, αυτά που είπαμε μπορούμε να το τα πούμε. Με ταπείνωση, να το πούμε, αδελφέ μου, ξέρεις αυτό που έχεις, είναι ευλογία. Δεν είναι κατάρα, όπως μερικοί νομίζουν, ότι ο Θεός πλέον δεν με αγαπάει, λέει. Εμένα με εγκατέλειψε και να είμαι σε αυτή την κατάσταση, την αθλία. Ίσα-ίσα σε αγαπάει και σε επισκέφτηκε ο Θεός. Αν του το πούμε αυτό και το πιστέψει, γιατί δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Χριστός. Όν αγαπά, Κύριος παιδεύει, δεν λέει. Και μαστιγεί, λέει, πάντα ιών, όν παραδέχεται. Μαστιγεί, μαστιγώνει. Παιδαγωγικά βέβαια, όχι τιμωρητικά και εκδικητικά. Κάθε ιό, κάθε παιδί το οποίο παραδέχεται ότι είναι δικό του παιδί. Ο πατέρας δεν το χτυπάει το παιδί του μερικές φορές. Η Αγία Γραφή λέει να μην το λυπάσει. Να μην λυπάσει, λέει, τη μαγκούρα σου. Σήμερα οι γονείς την έχουν ξεχάσει τη μαγκούρα. Όχι, είναι λάθος αυτό. Χρειάζεται η παιδαγωγία. Χρειάζεται η αγωγή στο παιδί. Έτσι και ο καλός Θεός κάνει. Αυτά λοιπόν θα το πούμε. Δεν το πούμε, τι να κάνουμε, όλοι έτσι είμαστε, κάνει υπομονή. Δεν είναι να κάνει ο απλός υπομονή, πρέπει να γλεντάει, να πανηγυρίζει. Που έχει αυτές τις θλίψεις και τις δοκιμασίες. Έχεις τον Χριστό μαζί σου. Αυτό θα το πούμε. Καταλάβετε, και αλλάζει πλέον όλη η διάθεση και αντιμετώπιση του ανθρώπου. Για οποιαδήποτε θλίψη είναι αυτή. Μπορεί να μην είναι σωματική, να είναι κάτι ψυχικό. Πώς οι άνθρωποι σήμερα, ας πούμε, που έχουν οικογένεια και ξαφνικά το άλλο μέλος σηκώνεται και φεύγει. Διαλύει την οικογένεια. Ιδιαίτερα το κάνουν οι γυναίκες αυτό στην εποχή μας. Γιατί έχουν πάρει τα μυαλά τους αέρα από το φεμινισμό και πήρανε και δύο λεφτουδάκια στην τσέπη τους γιατί βγήκαν στον δρόμο και δουλεύουν και με το παραμικρό σηκώνται και φεύγουνε και διαλύουν την οικογένειά τους. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνει ο άντρας εκεί, τι πρέπει να κάνει, να πει όπως θέλει ο Κύριος, αν θέλει έτσι, έτσι, δόξα σε ο Θεός, σε ευχαριστώ Θεέ μου. Μόνο ελέησε και αυτή την ψυχή, να μην χάσει τον παράδεισο. Αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση. Τι να κάνει. Να απελπιστεί ή να πει ότι με εγκατέλειψε ο Θεός. Ίσα ίσα. Η κάθε θλίψη είναι δοκιμασία, είναι επίσκεψη Θεού. Βεβαίως θα εξετάσει μήπως φταίει και αυτός κάπου, θα φταίει ίσως και αυτός. Και να μετανοήσει. Και να εξομολογηθεί αν είναι ανεξομολόγητος και να βοηθήσει έτσι στο να φτιαχτεί πάλι η οικογένεια, αν θέλει και ο Θεός να φτιαχτεί πάλι. Και αν θέλει και αυτή βέβαια που σηκώθηκε και έφυγε, ή αυτός. Μην τα ρίχνουμε πάντα στις γυναίκες, και οι άντρες το κάνουν πολλές φορές αυτό. Οτιδήποτε λοιπόν μας συμβεί, μόνο προσοχή να μην βάζουμε μόνοι μας τον εαυτό μας σε πειρασμό. Αυτό που λέμε στο Πάτερ ημών, μη είσαι ενέγκυση μας εις πειρασμόν, αυτή την έννοια έχει. Μην επιτρέψεις Θεέ μου να μπούμε σε αυτό τον πειρασμό, τον εκούσιο της αμαρτίας που έχει μέσα την ειδονή. Εκεί πάει μόνος του άνθρωπος, δελεάζεται από την ειδονή. Και μετά βεβαίως έρχονται οδυνηρότατες συνέπειες.
Σε αυτό παρακαλούμε, Θεέ μου, μην επιτρέψει να μπούμε. Αυτό θα επιμείνει να έχει σημάσει πειρασμό. Οι άλλοι πειρασμοί που είναι ακούσιοι και μας έρχονται απ' έξω, από ανθρώπους, από δαίμονες, από καταστάσεις κλπ, χωρίς να τους έχουμε προκαλέσει εμείς, αυτοί είναι ευπρόσδεκτοι. Και πρέπει να δοξάζουμε το Θεό και να κάνουμε ευχαριστία και δοξολογία που ήρθαν. Αυτά θα πούμε και σε αυτόν που πάσχει, ψυχοσωματικά, αν θέλουμε να τον βοηθήσουμε. Όσο και αν ακούγεται για τους σύγχρονους εκοσμικευμένους χριστιανούς αυτό το πράγμα, τρελό, ας μας πούνε και τρελούς. Σήμερα όλοι έχουν τρελαθεί. Είναι η εποχή που προφήτεψε ο Μέγας Αντώνιος. Όλοι, λέει, θα τρελαθούν κάποια εποχή και αν ένας είναι γνωστικός και λέει το σωστό και κάνει το σωστό, θα του λένε όλοι τρελάθηκες. Αυτή είναι η εποχή μας σήμερα. Αν ένας νέος, μια νέα, ένας άνθρωπος, μια γυναίκα εκκλησιάζεται, εξομολογείται, ντύνεται σεμνά κλπ, δεν υποκύπτει στην κοσμική ζωή, στα γλέντια και τους χορούς και όλα αυτά τα κοσμικά, του λένε όλοι, τις λένε όλοι τρελάθηκες. Τι είναι αυτά που κάνεις, τι ακραία και φανατικά πράγματα είναι αυτά. Και εμείς πάμε στην εκκλησία και εμείς πιστεύουμε. Ποια νομίζεις ότι είσαι, την κατηγορούν ότι είναι και υπερήφανη και ότι είναι και υποκρίτρια και ότι τους προσβάλλει με αυτό που κάνει. Βλέπετε, ο διάβολος βρίσκει πάρα πολλά για να μας τον πάρει. Και εμείς τι θα κάνουμε, δόξα σε ο Θεός. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που με αξιώνεις να πάσχω κάτι για σένα. Ναι, πάτε, ναι, γιορτά. Ο Θεός αργεί, αλλά δεν λησμονεί. Ναι, τι έννοια έχει αυτή η παροιμία. Βεβαίως, αυτό είναι η γέροντα, ναι. Βλέπουμε στην περίπτωση των ανθρώπων της εποχής του Νόε. Ήτανε, λέει, σάρκες. Αμάρταναν, ιδίως σαρκικά, πάρα πολύ. Ο Θεός δεν τους καταστρέφει. Αργεί. Πόσο αργεί? 100 ολόκληρα χρόνια. Από τη στιγμή που τους δίνει την πρώτη προειδοποίηση και λέει στον Νόε, φτιάξε την κυβωτό. Και αρχίζει ο Νόε και φτιάχνει την κυβωτό, το καράβι αυτό, πού? Πάνω στο βουνό. Και φυσικά οι άλλοι τι του λέγανε? Πάει, τρελάθηκες, Νόε, τι είναι αυτά που κάνεις, παλάβωσες. Σε πέραν τα χρόνια και... Αλτσχάιμερ θα λέγανε σήμερα, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Εκείνος έλεγε, όχι, μου είπε ο Θεός. Προθυμούσε 100 ολόκληρα χρόνια. Αυτό είναι. Είναι αυτό που είπαμε, ότι πάσα παράβαση και οτιδήποτε την νέα εργασία. Δεν την παίρνει όμως αμέσως. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και δίνει στον άνθρωπο προειδοποίηση. Τι δίνει προειδοποίηση? Για να μην τον τιμωρήσει. Γιατί έστειλε τον Ιωνά στην Νινεβή και του λέει, θα πας στην πόλη, έτη 3 ημέρες και η Νινεβή καταστραφίσεται. Ο Ιωνάς δεν πήγε. Και εγώ τον κατάπιε το κήτος, τον ξανά, που ήταν πάρα πολύ αμαρτωλή. Τι κάνουνε? Βάζουνε, λέει, στάχτη στο κεφάλι, που ήταν πάλι ένδειξη μετανοίας. Νηστεύουν, πάλι ένδειξη μετανοίας. Βάζουν νηστεία και στα ζώα τους. Θα πει στα ζώα, μάλιστα. Και στα ζώα βάζουν νηστεία. Και έτσι όλη η πόλη νήστευε και πενθούσε και έκλαιγε. Και ο Θεός δεν την κατέστρεψε. Και ο Ιωνάς, ανθρωπίνος σκεπτόμενος, έγινε περίλυπος. Ορίστε, λέει, να ορίστε. Καλά εγώ το έλεγα. Ορίστε, πάλι ρεζίλια έγινα. Δεν τους τιμώρησε ο Θεός. Και ενώ τα σκεφτότανε αυτά, είχε βγει και ο ήλιος εντωμεταξύ και τον χτυπούσε, είχε και καράφλα, δεν είχε πολλά μαλλιά, στο κεφάλι. Και εκεί που καθότανε, περίλυπος, δίπλα του φύτρωσε μία κολοκυθιά μεγάλη, με πολύ μεγάλα ωραία φύλλα. Την έβλεπε ο Ιωνάς, χαιρότανε, ας πούμε, δεν κεγόταν και το κεφάλι του κάτω από τα φύλλα της. Και ενώ ήταν έτσι εκεί, κάπως παρηγοριότανε, με αυτό το θαυμαστό, ξαφνικά δίπλα σου να φυτρώνει μία μεγάλη κολοκυθιά,
Είναι αληθινά αυτά, δεν είναι παραμύθια. Ξαφνικά η κολοκυθιά μαραίνεται. Και καταλυπήθηκε ο Ιωνάς και λέει, «Θεέ μου, καλά», λέει, «γιατί τόσο ωραίο φυτό και να μαραθεί?» Και του λέει ο Θεός, «Καλά», λέει, «εσύ λυπήθηκες την κολοκυθιά. Εγώ δεν θα λυπηθώ», λέει, «τους ανθρώπους μου που μου ζητάνε συγγνώμη». Βλέπετε πώς διδάσκει ο Θεός. Και του έδωσε το μάθημα που έπρεπε. Βέβαια οι Νινεβίτες μετά από μερικά χρόνια ξαναπέσανε στην αμαρτία και τελικά καταστράφηκαν. Σήμερα δεν υπάρχει Νινεβή. Καταστράφηκε τελείως. Γιατί ο Θεός αυτά που λέει τα κάνει. Αν δεν μετανοήσεις θα καταστραφείς. Είναι νόμος αυτό. Απλώς δεν γίνεται αμέσως. Έτσι. Μακροθυμεί, αλλά όσο μακροθυμεί και εσύ καταφρονείς τη μακροθυμία του, δεν μετανοείς, τόσο συσσωρεύεις το κεφάλι σου εν ημέρα κρίσεως. Τι συσσωρεύεις? Την οργή του Θεού. Και μετά θα έρθει το στροπελέκι φοβερό. Αυτοί όλοι, ο Θεός να φυλάει, μακάρι να μετανοήσουν όλοι, και εμείς να μετανοήσουμε, όλοι να μετανοήσουμε. Αν δεν μετανοήσουμε, θα έχουμε φοβερό αστροπελέκι. Νομίζουμε ότι έτσι θα πάει πάντα. Δεν θα πάει έτσι πάντα. Και η ιστορία μας το διδάσκει αυτό. Όλοι οι πολιτισμοί, Βαβυλωνιακός, Αιγυπτιακός, οι Ασσύριοι, από τι καταστράφηκαν? Από την ανηθικότητα, από την αμαρτία. Και ο Κύριος το είπε και στο λαό του, τον περιούσιο λαό του, «Εάν θέλετε και εισακούσετε μου, τα αγαθά της γης φάγεστε. Εάν μη θέλετε και μη εισακούσετε μου, μάχερα ημάς κατέδετε». Με απλά λόγια, εάν θελήσετε και με ακούστε, θα φάτε τα αγαθά της γης. Και όχι μόνο, θα απολαύσετε και τον παράδεισο. Εάν δεν θέλετε και δεν με ακούσετε, θα σας φάει μαχαίρι. Φοβερό. Μαχαίρι τι σημαίνει? Πόλεμος. Σημαίνει καταστροφή. Γι' αυτό το ζητούμενο πάντοτε είναι να είμαστε μετανοία. Και όταν μας έρχονται οι θλίψεις, να λέμε ταπεινά για τις αμαρτίες μου, για να μετανοήσω. Γι' αυτό το έστειλε ο Θεός. Μην ψάχνεσαι ότι φταίει ο τάδε και ο τάδε και μου κάνουνε μάγια και είναι κακοί άνθρωποι και όλοι είναι εναντίον μου και δεν με αγαπάει κανένας. Δεν φταίνει άλλοι, εσύ φταίς. Αυτά όλα που σου έρχονται μέσω κάποιων κακών ανθρώπων ενδεχομένως. Δεν είναι όμως ότι αυτοί φταίνε, αλλά αυτοί είναι τα όργανα του Θεού για να ωφεληθείς εσύ και να οδηγηθείς σε μετάνοια. Κάτι άλλο. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου.